Να δούμε τι θα κάνει ο Βιλεντόνι τώρα. Να σηκωθώ και να αλλάξουμε κλίμα εντελώς. Βιλεντόνι εντυπωσίασε τόσο πολύ τους καλεσμένους μας με το ζωντανό του τηλεφώνημα που είπαν πως θα ήθελαν οπωσδήποτε να το δουν στο τελικό. Έκανα μια φοβερή εμφάνιση την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα θα τολμήσει κάτι εξίσου δυνατό που βασίζεται, όπως λέει ο ίδιος, στον εφαρμοσμένο νοητικό έλεγχο. Για να δούμε τι είναι αυτό. Πάμε να δούμε την προηγούμενη του εμφάνιση. The stage is yours. Σήμερα οι καλεσμένοι μου θεώρησαν πως είχαν τυχαίες επιλογές. Για μένα ήταν ένας νοητικός έλεγχος. To take a risk of calling someone out of the blue with someone's telephone from the audience is really just incredible. Το πρώτο βελάκι πέτυχε την Αγία Παρασκευή, το δεύτερο βελάκι πέτυχε τον αριθμό 55. Μα η φοβερή έκπληξη όλων μας ήταν όταν όλα αυτά τα ατέριαστα στοιχεία μπορέσανε και δέσανε και κουμπώσανε. Τώρα πώς τα κατάφερε όλα αυτά δεν έχω καμία ιδέα να σας πω, δεν υπάρχει καμία εξήγηση. Κατάφερα να με πείσει 100% και μπορώ να πω ότι είμαι φαν του. Το πρώτο πείραμα που συμμετείχα απόψε ήταν του Βιλεντόνι. Ήταν εκπληκτικό αυτό που έκανε. Υπήρχαν τόσες πολλές επιλογές. Και τελικά, όπως όλοι είδατε, έκανε το ακατόρθωτο. Δεν ξέρω πώς μπήκε στο μυαλό μας, πώς μας καθοδηγούσε. Αλλά μπράβο, το συγχαρητήρια. Ήταν εκπληκτικός. Από εδώ και πέρα, τα πειράματά μου θα είναι βασισμένα σε άκρος αστάθμητους παράγοντες. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τον Βιλεντόνι. Βιλεντόνι, last week, την προηγούμενη φορά, you took a big risk, πήρες ένα μεγάλο ρίσκο by calling a random τηλεφωνώντας person τυχαία σε έναν άνθρωπο from the phone book από το χρυσό οδηγό to prove your mind για να αποδείξεις power τις δυνάμεις του μυαλού σου. What will you show us tonight? Τι θα μας δείξεις απόψε? Απόψε θα κάνω πάλι μια επίδειξη mind control. Okay, you know, Βιλεντόνι, tonight, απόψε, Βιλεντόνι, I will ask the audience, θα ζητήσω to say από το κοινό μας να πει αυτή τη φορά, όπως σας είπα, θα προσπαθήσω να επηρεάσω τις αποφάσεις και τις επιλογές των καλεσμένων μας εφαρμόζοντας νοητικό έλεγχο. Βιβιάννα, Νίκο, ελάτε παρακαλώ σκηνή. Γεια σου. Ελάτε από εδώ. Νίκο, από εδώ, Βιβιάννα. Μάλιστα. Θα σας πω μια ιστορία. Έχω δύο πολύ αγαπημένους φίλους. Θα σας δώσω μερικά χαρακτηριστικά για αυτούς, έτσι ώστε να νιώθετε κάποια οικειότητα μαζί τους. Το Χάρη και τη Χρυσάνθη. Ο Χάρης είναι ένα ευδιάθετο αγόρι, με έντονη αίσθηση του χιούμορ και πολύ δημιουργικός. Η Χρυσάνθη είναι μια ευαίσθητη κοπέλα, με καλλιτεχνικές ανησυχίες, πολύ κοινωνική και αρκετά ρομαντική. Εδώ έχω μερικές φωτογραφίες. Ορισμένες από αυτές απεικονίζουν προσωπικά τους αντικείμενα. Θα ήθελα από εσάς να ταυτιστείτε με τους χαρακτήρες που σας είπα και να μου απαντάτε αυθόρμητα, με ναι ή όχι, σε ποιον πιστεύετε ότι ανήκει το αντικείμενο, αν ανήκει. Είστε έτοιμοι? Από εδώ και πέρα, Νίκο. Είσαι ο Χάρης. Εγώ είμαι ο Χάρης. Και εσύ, Βιβιάννα, είσαι Χρυσάνθη. Hello. Καταρχήν να σου πω ότι μου αρέσουν πάρα πολύ τα παιχνίδια μυαλού. Ναι, αυτό έλεγα πριν και στη Βίκη, ότι γι' αυτά τρελαίνομαι. Είναι κάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, δεν ξέρω πώς γίνεται, δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει, αλλά είναι απίστευτο.
Και εγώ, αν δεν γίνεται, να επαναλάβεις λίγο αυτά που είπες για να ταυτιστώ λίγο καλύτερα με τη Χρυσάνθη. Θέλω να ταυτιστώ με μια κοπέλα που είναι ευαίσθητη, ευαίσθητη, καλλιτεχνική φυσιογνωμία, ευχαριστώ, αρκετά ρομαντική που πιστεύω πως είσαι. Μπα. Και διάθετη. Ωραία. Πολύ ωραία. Και ο Χάρης είναι. Χαμογελαστό παιδί. Χιούμορ, δημιουργικός. Ναι. Του αρέσουν πολύ οι φάρσες. Ναι. Αλλά γενικά οι απαντήσεις θέλω να είναι αυθόρμητες. Όπως μιλούσες, εγώ το Χάρη. Τον οπτικοποίησες. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι, ας αρχίσουμε. Αλλά... πάμε να δούμε στην πορεία. Λοιπόν, αυτό το κόκκινο κρασί είναι το αγαπημένο σου. Χάρη. Χάρη. Είναι το αγαπημένο μου. Σε ρωτάω. Ναι ή όχι. Υποτίθεται αυτό ο Χάρη είναι μικρό παιδάκι. Δεν θα όχι, ο Χάρη είναι, μεγάλο μου φίλο. Ναι, μου αρέσει, με τραβάει το κρασί. Πολύ ωραία. Αυτό. Είναι ο καναπές, στον οποίο χαλαρώνεις. Όχι. Πολύ ωραία. Αυτό το τηλέφωνο το έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ? Σου θυμίζει κάτι, είναι δικό σου? Δεν μου αρέσει. Το μήλο είναι ένα αγαπημένο σου φρούτο? Τι ωραίο είναι το μήλο. Δεν μου αρέσει, να κάνω τώρα. Δεν θέλω να επηρεάζεστε. Α, okay. Παίζεις τένις, σου αρέσει? Ναι, δεν παίζω προσωπικά εγώ, αλλά σαν Χάρη θα μου άρεσε. Πολύ ωραία. Αυτή η φωτογραφική μηχανή είναι δική σου, έχεις τραβήξει κάποιες φωτογραφίες ναι, με αυτές? Πάρα πολλές. Και αυτός ο διάδρομος σίγουρα τρέχει το πρωί με αυτόν ή όχι? Ο Χάρη. Mm-hmm. Ναι, και φοράει και μία λευκή έτσι μπέζ φόρμα. Έχεις το Χάρη στο μυαλό σου. Με τον περιγράψεις με καταπληκτική ακρίβεια, μπορώ να πω. Ναι. Άρα, τι πιστεύεις? Ναι, ναι, γιατί η φόρμα δεν είναι στενή, είναι λίγο φαρδιά. Ναι. Έχει ένα μπλουζάκι, είναι. Αυτή η γενέθλια τούρτα είναι δική σου? Είναι δική μου. Πολύ ωραία. Σου αρέσει να παίζεις κιθάρα? Έχεις δοκιμάσει ποτέ? Σαν Χάρη πάντα, έτσι. Πάντα σαν Χάρη. Προσπαθεί ο Κακομοίρης, αλλά δεν ξέρει, κάτι πλάκα. Πολύ ωραία, τσουνάει, δε... Αυτή την ωραία φωτογραφία, ήσουν σε κάποιο μέρος και την τράβηξες? Νομίζω πως ήμουν εκεί. Και τι έκανα, καθόμουν. Να, πολύ ωραία. Αυτό το πιάτο, πιστεύεις πως είναι το αγαπημένο σου? Όχι. Δεν νομίζω, όχι. Και αυτό το σκυλάκι για τέλος είναι δικό σου? Αν και μου αρέσουν πολύ τα σκυλιά, το συγκεκριμένο δεν μου αρέσει. Δικό μου είναι. Πολύ ωραίο. Εντάξει, μου το δίνω. Καταλήξατε σε κάποιες φωτογραφίες. Αυτές δεν σε ενθουσίασαν καθόλου, δεν σας επηρέασαν, τις αφήνουμε. Δεν σας είπα κάτι. Έχετε τις ενδοσκεκριμένες. Αυτό που δεν σας είπα είναι ότι οι φίλοι μου, ο Χάρης και η Χρυσάνθη, βρίσκονται σήμερα εδώ, είναι μαζί μας. Είναι ο Χάρης και η Χρυσάνθη. Χάρη, να σε ρωτήσω κάτι. Ασφαλώς. Οι φωτογραφίες που είδες, που επέλεξε ο καλεσμένος μας, ήτανε όντως δικές σου? Δεν ξέρω αν μπορώ να αποδειχτεί, αν μπορεί να αποδειχτεί κάτι τέτοιο, αλλά Νίκο, ήτανε πραγματικά ένα αγαπημένο μου αντικείμενο. Αυτές που επέλεξα. Χρυσάνθη, πες μου αλήθεια. Αυτές οι φωτογραφίες που έριξες στην καλεσμένη μας, είναι δικές σου? Βέβαια. Είναι δικές μου. Πείτε μου αλήθεια, με πιστεύετε τώρα? Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Να τις δω. Όχι. Θα σας πω κάτι άλλο. Πιστεύετε πως σας κατήφθηναν νοερά έτσι ώστε να επιλέξετε με μαθηματική ακρίβεια εσύ τα αντικείμενα του Χάρη και εσύ της Χρυσάνθης?